Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άλλη μία εκδήλωση γνήσιας διαβουλευτικής διάθεσης. Κύριε Πρόεδρε, συζητείτε σήμερα το ζήτημα της εισαγωγής του νέου εκλογικού συστήματος. Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει στηριχθεί στην προγραμματική της εξαγγελία σε σχέση με το τι θα πράξουμε όταν θα έρθουμε στην εξουσία. Και αυτό σήμερα τιμούμε, όπως τιμούμε σε κάθε περίπτωση όλες τις επιλογές οι οποίες έρχονται στη Βουλή αυτή. Διότι η συνέπεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι κάτι το οποίο διακρίνει την παρούσα κυβέρνηση. Αυτό το οποίο συζητούμε είναι αν έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον ή αν θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει συνθήκες στασιμότητος και οπισθοδρόμησης. Είναι χαρά και τιμή να ομιλώ μετά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω τώρα απόντα, αλλά είναι και ένα σχετικώς εύκολο έργο, διότι γνωρίζω εκ των προτέρων ότι η αναφορά του θα είναι κατά 90% σε θέματα μη σχετιζόμενα με το νομοσχέδιο, όπως είναι το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, η παιδεία, η οικονομία, η άμυνα, η ασφάλεια, και κατά ένα 20% σε θεωρητικές αφαιρέσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο προφανώς δεν έχει μελετήσει, διότι δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στο νομοσχέδιο αυτό, και όταν επιχειρήθηκε να υπάρξει μία αναφορά, ήταν η αναφορά στο άρθρο 86 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο είναι το άρθρο 32. Έχουν ήδη όμως ξεπεραστεί κατά πολύ τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι ένα ζήτημα το οποίο σχεδόν στη βιβλιογραφία έχει υπερακοντιστεί. Γιατί? Διότι παράγει μόνον σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες στα περισσότερα πολιτεύματα του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η απλή αναλογική δεν είναι κάτι παραπάνω σήμερα παρά ένα θεωρητικό απολίθωμα. Είναι πολύ λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες και οι χώρες του κόσμου οι οποίες το υιοθετούν, και αυτές στηρίζονται σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο ονομάζουμε απεικονιστική αντιπροσώπευση, δηλαδή ότι θα πρέπει όποια ακριβώς είναι το ποσοστό στις εκλογές, το αντίστοιχο να είναι και το ποσοστό των εδρών που λαμβάνει κάθε συνασπισμός ή κόμμα, αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί σήμερα ουσιαστικά την εγγύηση αποτυχίας του οποιοδήποτε εκλογικού συστήματος. Έχουν παρέλθει οι εποχές που το υποστήριζε ο Τζον Στιούαρτ Μιλ ή εδώ στην Ελλάδα ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Γιατί? Δεν είναι μόνο η κυβερνητική σταθερότητα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Αυτό είναι το αυτονόητο. Μία χώρα χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα, ιδιαιτέρως σε εποχές οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το πολίτευμα. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό επίσης είναι να υπάρχει και εναλλαγή στην εξουσία. Δεν απαιτώ από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γνωρίζει την πολιτική και συνταγματική ιστορία του τόπου. Τουλάχιστον όμως θα πρέπει να ενημερωθεί το σώμα το ποιες ήταν οι συνέπειες της εφαρμογής της απλής αναλογικής στην Ελλάδα και στον κόσμο. Όταν είχαμε απλή αναλογική, 5 φορές κατά τη διάρκεια πριν από τη μεταπολίτευση, και πού οδήγησαν την Ελλάδα οι εκλογές οι οποίες έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής? Σε παντελή αδυναμία, σε εμφυλίους πολέμους, σε μετεμφυλιακό κλίμα, σε πόλεμο. Άρα είναι καλό να γνωρίζουμε την ιστορία, ίσως και την παγκόσμια ιστορία. Διότι να θυμηθούμε ότι την απλή αναλογική για πρώτη φορά την εισάγει το Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 1919, και εξ αυτού οδηγηθήκαμε, από την απλή αναλογική της Βαϊμάρης, οδηγηθήκαμε στις εκλογές στη Γερμανία το 1933, όπου με περιορισμένο ποσοστό και ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας να συγκεντρωθεί ένας ισχυρός κυβερνητικός πόλος, αναλαμβάνει την εντολή νομότυπα ο Χίτλερ για να οδηγήσει εκεί που θα οδηγήσει. Αλλά και άλλοι παραλογισμοί, ξέρετε, οδηγούν, η απλή αναλογική οδηγεί στο να υπάρχει μία κατάσταση κατά την οποία έχουμε πάγιους συνασπισμούς, όπου ουσιαστικά μηδενίζεται ο πολιτικός αντίλογος. Δεν θα γνωρίζετε ίσως, να υπενθυμίσω απλώς, ότι από το 1917 ως το 1992 στην Ολλανδία κυβερνούσε ο ίδιος πρακτικά κυβερνητικός συνασπισμός. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση
για σχεδόν 65 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η συνέπεια αυτού. Ή ακόμη, η απλή αναλογική που ήταν το κυρίαρχο σύστημα στην Ιταλία, στην μεταπολεμική Ιταλία, που οδήγησε στα φαινόμενα που όλοι γνωρίζουμε, στην τεράστια ιταλική ύφεση και στην αδυναμία σχηματισμού κυβερνήσεων, πολλαπλές εκλογές, και οδήγησε στο φαινόμενο, γιατί αυτό είναι το κατάλοιπο της απλής αναλογικής, στην γνωστή κυβέρνηση του Τζιοβάνι Σπαντολίνη το 1981 με 3%. Το κόμμα του 3%, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία να φτάνει να κυβερνά. Σήμερα όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε και μία αποτύπωση υποκρισίας. Θέλω να με συγχωρέσετε για την έκφραση, αλλά πρόκειται περί πολιτικής υποκρισίας η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για τρεις λόγους. Το πρώτο είναι ότι προσέρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση με εμφόμενη το πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο εισάγεται σήμερα στη Βουλή, ενώ η ίδια η αντιπολίτευση το αξιοποίησε δύο φορές για να βρεθεί στην εξουσία. Και ενώ βεβαίως την πρώτη φορά το αξιοποίησε ακουσίως, αλλά το αξιοποίησε, να θυμηθούμε λιγάκι και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας που προκάλεσε τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, την δεύτερη φορά, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, το αξιοποίησε το πλειοψηφικό σύστημα εκουσίως. Γνώριζε ότι υπάρχει το πλειοψηφικό σύστημα, παρά τα αυτά δεν εμερίμνησε καθόλου για να το ανατρέψει. Και παρακαλώ, για λόγους που έχουν να κάνουν και με την αξιοπρέπεια του καθενός, ας μην αναφερόμαστε ότι είχε άλλα σοβαρότερα θέματα να επιλύσει τότε η κυβερνητική πλειοψηφία. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 17 νόμους, μεταξύ των οποίων νόμοι που έχουν να κάνουν με την έκδοση διαταγών πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές, με τη διατήρηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, με τη βία στα γήπεδα, αλλά δεν βρήκε τον χρόνο να εισαγάγει ένα σύστημα απλής αναλογικής. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ, όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα πολιτικής ευθυκρισίας, καλό είναι να μην μεμφόμεθα ενώ έχουμε ήδη αυτό το πολιτικό ιστορικό. Δεύτερη αποτύπωση αυτού του τύπου της πολιτικής υποκρισίας. Λέμε ότι θέλουμε την απλή αναλογική γιατί, για να έχουμε γνήσια αποτύπωση μέσω συνασπισμών κομμάτων. Να υπάρχουν δηλαδή στην πραγματικότητα περισσότερα κόμματα σε μια πολιτική κυβερνητική συμμαχία. Αυτό, πέρα από τα όποια εγγενή πολιτικά προβλήματα, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ενέχει ένα στοιχείο ιστορικής αυτοκριτικής. Ποια ήταν η πολιτική συμμαχία του 2015 έως 2019, μπορούμε να την ανακαλέσουμε. Για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία, της μεταπολίτευσης τουλάχιστον, είχαμε έναν κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος κυβέρνησε αθρηστικά τα δύο κόμματα εξουσίας, με λιγότερο από 40%. Δεν υπήρξε πάνω άλλη κυβέρνηση μετά την μεταπολίτευση, η οποία έχει κάτω από 40% αθρηστικά. Μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ποια είναι η αλήθεια, η λογική της ποιότητας της αυξημένης που θεωρούμε ότι έχουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας? Είναι στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Πρώτον, το να έχει το εκλογικό σώμα γνώση εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει αυτού του τύπου η συνεργασία. Και δεύτερον, μετά τις εκλογές να υπάρχει μία σύγκληση σαφής, αποτυπωμένη, για να γνωρίζει ο λαός πώς θα λογοδοτήσει η κυβέρνηση συμμαχική. Εδώ τι είχαμε στην πραγματικότητα? Είχαμε μία πολύ κοινική, κύβδηλη συνένεση. Γιατί? Διότι στις εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015. Κανείς δεν γνώριζε από το εκλογικό σώμα ότι θα καταλήγαμε σε αυτήν την παράτερη συμμαχία μεταξύ των δύο ετερόκλητων πολιτικών χώρων και προέκυψε στη συνέχεια μόνο μια άτυπη συμφωνία για να σκίσουμε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Στις δε εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 γνωρίζαμε βεβαίως ότι θα έχουμε αυτήν την ετερόκλητη συμμαχία, αλλά δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν ο προγραμματικός λόγος. Πού θα στηριζόταν αυτή η συμφωνία, τι θα έπρατε, τι θα συνέβαινε στα εθνικά, τι θα συνέβαινε στην οικονομία, στην ασφάλεια, στην παιδεία, δεδομένου του γεγονότος ότι τα δύο κόμματα ήταν απολύτως διαφορετικά σε ό,τι αφορά τον βασικό προγραμματικό τους λόγο. Επρόκειτο περί μιας επίπλαστης συνένεσης. Συνεπώς, πολιτική υποκρισία, η οποία σήμερα δεν μπορεί να σταθεί. Και το τελευταίο, το τρίτο στοιχείο υποκρισίας εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι προϋποθέτει στην πραγματικότητα η εφαρμογή της απλής αναλογικής, για την οποία τόσο κοπτόμεθα? Προϋποθέτει ένα γνήσια διαβουλευτικό πνεύμα και μια πολιτική ευθυκρισία. Είναι διαβουλευτικό πνεύμα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πολιτική ρητορική, ανόητοι σχεδιασμοί, ανίκανη κυβέρνηση, ψεύτες και ακροδεξοί που ακούστηκαν από τον προλαλήσαντα σε αυτό το βήμα? Με αυτήν τη λογική θα προσερχόμεθα στην απλή αναλογική. Με πόλωση και επιθετική ρητορία δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει καμία απολύτως απλή αναλογική. Ανόητοι σχεδιασμοί, ανίκανη κυβέρνηση, ψεύτες, συνεργασία με δεξιούς και ακροδεξιούς. Είναι ακριβώς οι εκφράσεις οι οποίες αποτυπώθηκαν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρετε, αυτό το οποίο ισχύει το άκουσα αρκετές φορές από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λαϊκή κυριαρχία. Η απλή αναλογική αποτυπώνει τη λαϊκή κυριαρχία. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω ότι είναι μια λαϊκή κυριαρχία à la carte. Διότι η λαϊκή κυριαρχία, η οποία οδηγεί στη συγκυβέρνηση ετερόκλητων εταίρων, δεν είναι μια αποτύπωση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο λαός δεν ήθελε μια συγκυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτό ήταν η δικιά σας ευκαιριακή προσέγγιση για να αναλάβετε την εξουσία. Και να πω το εξής, και να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Πρόεδρο. Εμείς φέρνουμε τον νόμο αυτό, ο οποίος είναι ένας νόμος πολύ αναλογικότερος από τον νόμο του 2004 και του 2008. Σεβόμενοι ακριβώς εκείνο το οποίο ο σημερινός Πρωθυπουργός στον προγραμματικό του λόγο είχε διακηρύξει. Δηλαδή, ότι θα φέρει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα συνερεί την αναλογική εκπροσώπηση και την ανάγκη κυβερνησιμότητας της χώρας. Η κλιμάκωση του μπόνους αποτελεί αυτήν ακριβώς την αποτύπωση. Και είναι μία σοβαρή ένδειξη πολιτικής ευθυκρισίας το γεγονός ότι αυτό έρχεται σήμερα ενώπιόν σας, ενώ όσο θα μπορούσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είχε επιλέξει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο να ήταν πιο ταιριαστό και βεβαίως δεν θα είχε πρόβλημα συνταγματικότητας. Ανεφέρθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα προβλήματα συνταγματικότητας. Οι επαείοντες, φαντάζομαι, γνωρίζουν την ομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που έχει χαρακτηρίσει συνταγματική την απόδοση μπόνους 50 εδρών. Και κλείνω. Ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στα παραγωγικά αίτια της Βούλης της Πλειοψηφίας είναι να φέρει το νέο εκλογικό νόμο με σκοπό να πάμε σύντομα σε εκλογές, τις οποίες εκλογές θα τις χάσουμε όποτε γίνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε δόλοι σε ό,τι αφορά την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κρίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξιδίων τα αλότρια. Εμείς με τους θεσμούς δεν θα παίξουμε. Στους 6 μήνες εκλογές
Για να έχουμε πολιτική αποκάθαρση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δεν θα την πράξουμε. Εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς και θα το αποδείξουμε. Και ελπίζω και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα είναι μία ακόμα από τις άχαστες προβλέψεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και, για να κλείσω με αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο γάμο της Κανά, όπου βεβαίως στο γάμο της Κανά είχαμε την τροπή του ύδατος σε ίνο, μάλλον εννοώντας τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ιχθύων, η οποία έγινε στην έρημο και όχι στην Κανά. Την έρημο την οποία φοβούμαι πολύ ότι θα αναγκαστείτε να υποστείτε όλη την τετραετία, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ.